Ελεύθερος αφέθηκε ο 42χρονος Φαρσέρο, ο οποίος συνελήφθη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κατηγορούμενος ότι έστειλε απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών και σε έξι νοσοκομεία της Αττικής. Σε βάρος του 42χρονου υπηκόου Ρωσίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της σοβαρής διατάραξης ομαλής λειτουργίας υπηρεσίας, της διασποράς ψεδών ειδήσεων, της απόπειρας παρακόλλησης συγκοινωνιών και της απειλής τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, όλες στην πλημεληματική τους μορφή. Ακολούθω, ο 42χρονο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο τριμελέ πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη, από το οποίο ζήτησε και πήρε αναβολή, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή του. Ο ίδιο προανακριτικά αρνήθηκε ότι υπήρξε ο αποστολέα των επίμαχων μηνυμάτων και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα και από άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιώντα τη φωτογραφία του προέβησαν στην αποστολή των μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον υπερασπιστή του, ο 40 διάχρονος δηλώνει blogger και αποδίδει την παραπάνω ενέργεια σε κόντρα με youtubers.